Ιώτα Δέλτα, 14 δηλαδή κεφάλαιο και 53 εδάφιο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, σελίδα 897. Και έφεραν τον Ιησούν προς τον αρχιερέα και συνέρχοντο προς αυτόν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, και ο Πέτρος από μακρό θα ακολούθησε αυτόν έως ένδο της αυλής του αρχιερέως και συνεκάθητο μετά των υπηρετών και θερμένε το ιστοπύρ. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν δια να θανατώσουν συν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίες δεν ήσαν σύμφωνοι. Και τινές σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς οικούσαμε αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον άον τούτον των χειροποίητων και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητων θέλω οικοδομήσει. Πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών. Και σηκωθείς ο αρχιερεύς εις το μέσον, ρώτησε τον Ιησούν λέγον, δεν αποκρίνεσαι ουδέν, τι μαρτυρούς είναι ούτε κατά σου, ουδέ εσύ όπα και δεν απεκρίθη δέν. Πάλιν ο αρχιερεύς ρώτα αυτόν λέγον προς αυτόν, σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού, ο δε Ιησούς είπε εγώ είμαι, και θέλετε ειδή των Υιών του ανθρώπου καθήμενων εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενων μετά των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διασχίσας τα ημάτια αυτού λέγει, τι χρειαν έχομεν πλέον μαρτύρων, οικούσατε την βλασιμίαν, τι σας φαίνεται, οι δε πάντες κατέκριναν αυτόν ότι ένοχος θανάτου είναι. Και ήρχισαν την έσ να επτύωσιν εις αυτόν και να περικαλύπτωσι το πρόσωπον αυτού και να γρονθίζωσιν αυτόν και να λέγωσι προς αυτόν προφήτευσον και υπηρέτε έτυπτον αυτόν με ραπίσματα. Και νόητο ο Πέτρος εν τη αυλή κάτω έρχεται μία των θεραπενίδων του αρχιερέως και ότε είδε τον Πέτρον θερμενόμενον εμβλέψασα εις αυτόν λέγει και εσύ ίσο μετά του Ναζαρινού Ιησού. Ο δε ειρνήθη λέγον δεν εξεύρω, δεν καταλαμβάνω σε τι λέγεις και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον και ο αλέκτορ εφώναξε. Και η θεράπαινα ειδούς αυτόν πάλιν ήρχισε να λέγει προς τους παρεστώτες ότι ούτως εξ αυτών είναι. Ο δε πάλι ειρνήτο και με το λίγον πάλι οι παρεστώτες έλεγον προς τον Πέτρο να αληθώς εξ αυτών είσαι, διότι Γαλιλαίος είσαι και η λαλιά σου ομοιάζει. Εκείνος δε ήρχισε να αναθεματίζει και να ομνεί ότι δεν εξεύρω τον άνθρωπον τούτον τον οποίον λέγεται. Και ο αλέκτορ εφώναξε εκ δευτέρου και νεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων τον οποίον είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις θέλεις με απαρνηθεί τρεις και ήρχισε να κλαίει πικρός. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύθησαν οι αρχιερείσματα των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλων των συνέδριων και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτον. Και ρώτησεν αυτόν ο Πιλάτος, «Σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριθείς προς αυτόν είπε, «Σύ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλιν ρώτησε αυτόν λέγον, «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν, είδε πόσα σου καταμαρτυρούσιν». Ο δε Ιησούς έτη δεν αποκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιον ό,τι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς δεδεμένος μετά των συνωμοτών ήτινες εν τη στάση έπραξαν φόνων. Και αναβοήσας ο όχλος ήρχεσε να ζητεί να κάμει καθώς πάντοτε έκαμνεν εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ξεύρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να τη ζητήσωσι να απολύσει αυτούς μάλλον τον Βαραβάν. Και ο Πιλάτος αποκριθής πάλιν είπε προς αυτούς, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε λοιπόν έκραξαν, οι δε πάλιν έκραξαν σταύρωσον αυτόν. Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς και τι κακόν έπραξεν, οι δε περισσότερον έκραξαν, σταύρωσον αυτόν.
Ο Πιλάτος λοιπόν θέλων να κάμει στον όχλον το αρεστόν, απέλυσεν εις αυτούς τον Βαραβάν και παρέδωκε τον Ιησούν αφού εμαστίγωσεν για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της πόλης, το οποίο είναι το πρετόριον, και συγκαλούσιν όλον το τάγμα των στρατιωτών και ενδίουσιν αυτόν πορφύραν και πλέξαντε σ' ακάνθινον στέφανον βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού και έρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον και ενέπτυον εις αυτόν και γονιπετούντες προς εκείνον αυτόν και αφού ενέπαιξαν εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτό έξω για να σταυρώσωσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι την αν Σίμωνα Κυριναίων διαβαίνοντα ενώ ήρχε το από του αγρού τον πατέραν του Αλεξάνδρου και Ρούφου για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού και φέρουσιν αυτόν εις τον τόπον Γολγοθά το οποίον με θερμινευόμενον είναι κρανίου τόπος και έδιδον εις αυτόν να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρνα αλλά εκείνος δεν έλαβε και αφού εσταύρωσαν αυτόν διεμερίζονται τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων και με ταυτού σταυρώνουσιν δύο ληστάς ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών και επληρώθη η γραφή λέγουσα και με τα νόμων ελογίστη και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες «Ουά, ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβαπτο σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσε, εαυτόν δε δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από το σταυρό, δια να είδομεν και να πιστεύσομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μεταυτού ονείδιζαν αυτόν. Ότε δε ήλθεν η έκτη ώρα, σκότος έγινε φόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώραν την ενάτη, ευόησεν ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον «Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή, το οποίον με θερμινευόμενον είναι Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπας». Και την έστων παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ιδού τον Ηλίαν φωνάζει, δραμών δε εις, και γεμίσας σπόγγον από όξους και επιθέσας αυτόν εις κάλαμον επότζεν αυτόν λέγον αφήσατε ας είδομεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν. Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος ο παριστάμενος απέναντι αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν είπε αληθώς ο άνθρωπος ούτως ή το Υιός Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες. Από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν μεταυτού σε Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε ήδη εσπέρα, διότι το Παρασκευή του τέστη προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφο από Αρημαθέας, έντιμος βουλευτής όστης, και αυτός περιέμενε την Βασιλεία του Θεού, και τολμήσα συσήλθε εις τον Πιλάτον και εζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε, αν ήδη απέθανε και προσκαλέσα στον εκατόνταρχον, ηρώτησεν αυτόν αν προπολού απέθανε. Και μαθών παρά το εκατοντάρχου, εχάρισε το κείμενο λέει «Το πτώμα εις τον Ιωσήφ και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν ετήληξε με συνδόνα». Και έθεσεν αυτόν εν μνημείο, το οποίο ήτο λέλατον μένων εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου, η δε Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μήτρη του Ιωσή έβλεπον που ετίθετο αμήν. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον εγγράφει από τον Μάρκο καθ' υπαγόρευση όμως του Αποστόλου Πέτρου.
περίπου το 60 μετά Χριστό. Δηλαδή είχαν περάσει περίπου 30 χρόνια ύπαρξης λειτουργίας της Εκκλησίας του Χριστού. 33 χρόνια περίπου, το 63 ίσως. Εν πάση περιπτώσει. Όμως αυτό της Μάρτης ο Απόστολος Πέτρος περιγράφει με λεπτομέρεια όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα αυτή την τελευταία ημέρα, την Παρασκευή, την ημέρα δηλαδή του Πάσχα των Εβραίων, όπου θα σταυρωθεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες μας. Το ξέρει, αλλά ξέρει ακόμη ότι ο Πατέρας του θα τον αναστήσει για τη δικαίωσή μας. Όμως οι μέρες αυτές, οι ώρες αυτές είναι χαρακτηριστικές και προσδιορίζουν το μυστήριο, το αποκεκαλυφθέν, το αποκεκαλυμένο τις έσχατες ημέρες δια των δούλων του Θεού, των Αποστόλων και των Προφητών, το πως ένας άνθρωπος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, όχι μόνο ονομάστη αμνός του Θεού, αλλά και απεδείχθη αμνός του Θεού, έρων τις αμαρτίες του κόσμου. Αφού λοιπόν την Πέμπτη ήταν η ημέρα η αφιερωμένη από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για τους μαθητάς, καθώς μέχρι και την Τετάρτη εδοκιμάστη ως αρνίον άμωμον υπον πάντων, τώρα μπαίνουμε πια στην ημέρα του μαρτυρίου. Είναι μια ημέρα για την οποία προσευχήθηκε ο Ιησούς, ο Κύριός μας, εκεί στη Γεστημανή, λίγο πριν έλθουν να τον συλλάβουν, λέγοντας «Πάτερ, ξέρω ότι τα πάντα είναι δυνατά σε σένα, τίποτα δεν είναι αδυνατόν, γι' αυτό αν θέλεις ας παρέλθει από μου το ποτήριον τούτο». Το ποτήριον του θανάτου, θανάτου σταυρού, αλλά ιδιαίτερος το ποτήριον, όπως είπαμε και χτες με τη χάρη του Χριστού, του γεγονότος ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά θα γίνει επικατάρατος, θα μαζέψει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και σαν επικατάρατος ο Θεός ο Άγιος δεν θα μπορεί να συμπαραστέκεται ούτε να τον βλέπει και θα αποστρέψει το πρόσωπό του. Θα παραδοθεί δηλαδή όχι ισχύρας ανώμων μόνο για να τον σταυρώσουν, αλλά στα χέρια του διαβόλου, ο οποίος θα προσπαθήσει και την τελευταία αυτή στιγμή να κάμει αυτό να αμαρτήσει. Αλλά δεν ευρέθη μόμωση σε αυτόν, καθώς ολοκλήρωσε την προσευχή του στη Γεστημανή, πλην ας γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. Βεβαίως ο Θεός μπορούσε να βρει τρόπο να τον ελευθερώσει, αλλά δεν θα γινόταν το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων και έπρεπε να πεθάνει. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αν δεν βρισκότανε ηλασμός ενώπιον του Θεού, αναμάρτητος που θα πεθάνει για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Ιούδας συνοδευόμενος από όχλου πολλού στρατιωτών απεσταλμένων από τον αρχιερέα να συλλάβουν τον Ιησούν. Τη νύχτα, μεσάνυχτα περίπου, αργά τέλος πάντων τη νύχτα, τον παρέδωσε, όχι τον πρόδωσε, επιμένω, τον παρέδωσε, δεν είπε πηγαίνετε πιάστε τον εκεί είναι, αλλά είπε λάτε να σας δείξω που είναι, να σας τον παραδώσω για να μην γίνει κανένα λάθος. Τον εφήλισε, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν καταρχάς στον αρχιερέα. Και εκεί στον αρχιερέα συνέρχονται, και εδώ αδερφοί αγαπητοί θα δούμε, την απόλυτη ομοφωνία των Ιουδαίων με απόφαση να τον θανατώσουν. Όλους μαζεύτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, μηδενός εξαιρουμένου. Τόσο σοβαρό ήταν αυτό το οποίο επρόκειται να κάνουν και μάλιστα εξηγεί παρακάτω λόγος του Θεού ένεκεν φθόνου από ζήλια, γιατί ο λαός έτρεχε προς αυτόν και εγκατέλειψε τους άρχοντες του Ισραήλ, τους
αρχιερείς, πρεσβύτερους και γραμματείς. Ο Πέτρος ακολούθησε, και είναι πολύ σοβαρή αυτή η παρατήρηση που γράφει ο Λόγος του Θεού, γιατί έπεται, υπάρχει συνέχεια στον Πέτρο, καθώς λίγες ώρες πριν, όταν προφήτευσε ο Χριστός, ο Κύριός μας, ότι θα παταχθεί ο ποιμένας και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα, ο Πέτρος είπε με το ζήλο τον ανθρώπινο, αλλά όχι με ζήλο αληθείας, αλλά με ζήλο καρδιάς, που είναι και ο κίνδυνος ο μεγάλος, σε όλους τους χριστιανούς μας, σε όλους τους χριστιανούς μες στη ζωή μας, ο ζήλος εκαρδίας, εκ της καρδίας του ανθρώπου. Και όχι ο ζήλος εκ του Λόγου του Θεού και ιδιαίτερα εκ της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου. Είπε ότι κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω, και ο Κύριος μας του είπε δεν θα, πριν ακόμη λαλήσει ο Αλέκτορ δύο φορές, εσύ θα με έχεις απαρνηθεί τρεις φορές. Δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες. Ήταν η νύχτα αργά και ο Αλέκτορ, όπως ξέρουμε, λαλεί πολύ πρωί, μόλις χαράξει ο ήλιος. Φέρανε μπροστά στους αρχιερείς ψευδομάρτυρες για να βρουν αιτία να τον καταδικάσουν. Αλλά οι ψευδομαρτυρίες δεν έστεκαν, γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι ψευδομάρτυρες μεταξύ τους. Δεν είχαν τίποτα για να τον κατηγορήσουν. Και δεν μπορούσε να υπάρξει κατήγορος τον Κύριο, αφού δεν υπήρξε μόμος εις αυτόν, αμαρτία εις αυτόν. Χρησιμοποίησαν ακόμη και αυτό που είπε, ότι τον ακούσαμε να λέει ότι θα χαλάσει τον ναόν, τούτον το χειροποίητον, και μέσα σε τρεις μέρες θα οικοδομήσει άλλον αχειροποίητον. Αλλά και αυτή η μαρτυρία δεν υπήρξε σύμφωνος σε όλους, με αποτέλεσμα δεν ευρέθη κατηγορία βάσιμη εναντίον του. Και ο αρχιερεύς τότε αποφάσισε να πάρει στα χέρια του την καταδίκη και την καταγγελία εναντίον του Ιησού. Του λέει, δεν έχεις να απαντήσεις τίποτα. Προσπαθεί να τον πιάσει από λόγο, όπως πάντοτε κάνει ο διάβολος, προσπαθεί να πιάσει από λόγο τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει η Γραφή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει, και αν δεν είναι σοφός, φαίνεται σοφός. Εν την πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, όσοι έχουμε χριστιανοί, είναι όταν μιλάμε πολύ. Όταν μιλάμε πολύ, είμαστε άφρονες. Είμαστε άφρονες. Ο άνθρωπος που μιλάει και δεν ξέρει πότε να σταματήσει, είναι άφρον. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, μέσα στο Λόγο Του, μας αποκαλύπτει να είμαστε ταχείς εις το να ακούμε και βραδείς εις το να μιλάμε. Όταν λοιπόν τον ρώτησε, δεν έχεις να πεις τίποτα, δεν απάντησε. Και τότε του κάνει την κρίσιμη ερώτηση. Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ευλογητού. Σε αυτό θα απαντήσει. Γιατί είναι η ομολογία του ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό που ζητάει σε μας, να μην αρνηθούμε το όνομά του και να φυλάτουμε το λόγο του, αυτός πρώτος το εξεπλήρωσε. Και η απάντησή σου ήταν απόλυτη, αλλά και καταλυτική στο να ληφθεί η απόφαση της θανάτου. Εγώ είμαι, και όχι μόνο αυτό, εσείς θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εκ δεξιών του Πατρός, αλλά θα τον δείτε και ερχόμενον μετά των εφελών από του ουρανού. Πραγματικά άμεση, απόλυτη και καταλυτική η απάντηση. Ο αρχιερέας διέσχισε τα ημάτια του. Να η βλασφημία που ζητούσαμε εναντίον του Θεού. Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες. Και όλοι μαζί που είχαν μαζευτεί εκεί, απόλυτη ομοφωνία, και εδώ αποδεικνύεται ότι ήταν το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός ήξερε πάρα πολύ καλά και επέτρεψε το θάνατο του Ιησού, καθώς τον απέστειλε ως αμνών του Θεού να θυσιαστεί για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Απόλυτη ομοφωνία. Ένοχος θανάτου είναι. Και μετά από αυτή την απόφαση άρχισαν να τον φτύνουν,
να περικαλύπτουν το πρόσωπό του, να γροθίζουν και να λένε προφήτευσον εσύ προφήτη, ποιος εχτύπησε, αλλά και οι υπηρέτες ακόμη τον εχτυπούσαν με ραπίσματα. Όχι μόνο οι άρχοντες και οι υπηρέτες. Εδώ τώρα θα δοκιμαστεί ο Πέτρος και θα αποτύχει. Γιατί ζήτησε ο διάβολος να τον κοσκινήσει και ο Θεός το επέτρεψε. Και το επέτρεψε ίσως λόγω της προπαίτειάς του και του εκαρδίας ζήλου του. Και όχι του ζήλου του Θεού και του ζήλου του Πνεύματος του Αγίου. Θα ταλαιπωρηθεί ο Πέτρος τώρα. Γιατί είναι προπαιτής. Λέει πράγματα ότι θα κάνει χωρίς να λογαριάσει ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την νοοτροπία να λέει πολλά και να λέει πράγματα χωρίς να λογαριάζει τον Χριστό ότι μπορεί να κάνει, θα ταλαιπωρηθεί. Και μια δούλη τον πλησιάζει και του λέει, «Σε είδα ότι ήσουν απάντοτε μαζί με τον Ναζαρινό Ιησού». Και ο Πέτρος αρνήθηκε λέγον, «Δεν εξεύρω, δεν καταλαμβάνω τι κάνεις». Και εξήλθε έξω στο προάβλιο, ενώ ήταν μέσα και παρακολουθούσε την ταλαιπωρία του Ιησού. Και ο Αλέκτορ φώναξε μια φορά. Και η θεράπαινα ειδούσα πάλι αυτόν έξω, άρχισε να λέγει, «Αυτός είναι ένας εξ αυτών». Και ο Πέτρος αρνείτο. Μέχρι που ήρθαν πολλοί παρεστώτες και έλεγαν προς τον Πέτρο, «Αλήθεια λέει η δούλη αυτή, γιατί είσαι Γαλιλαίος, όπως και αυτός είναι Γαλιλαίος, γι' αυτό και ονομαζόταν η αίρεσης των Γαλιλαίων, και η λαλιά σου αποδεικνύει ότι είσαι Γαλιλαίος». Και έφτασε στο σημείο ο Πέτρος της απόλυτης αδυναμίας που ήλθε εξαιτίας των λόγων του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην λέμε. Όπως η Μαρία που έβαζε όλα αυτά όσα άκουγε από τον Κύριο, τα φύλατε στην καρδιά του, στην καρδιά της. Και εκείνος άρχισε, ο ίδιος το ομολογεί, γράφοντας το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, άρχισε να αναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν ξεύρω τον άνθρωπο τούτον. Και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας φανερώνει ότι τότε ο Ιησούς τον κοίταξε όταν λάλησε δεύτερη φορά ο Αλέκτορ. Συναντήθηκαν τα βλέμματά τους. Το βλέμμα του βασανιζομένου με το βλέμμα του αρνούμενου αυτών. Τι φοβερή ματιά θα ήταν αυτή για τον Πέτρο. Αλλά ο Κύριος μας τον είχε ενημερώσει. Πλην εδεήθην εγώ να μην χαθεί η πίστη σου. Γιατί ο Κύριος ξέρει το μέλλον. Το μέλλον του Πέτρου, ότι δεν είναι αυτό που φανερώνει το παρόν, αλλά είναι αυτό που φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού. Το μέλλον πολλές φορές των ανθρώπων φανερώνει απόλυτη αδυναμία. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτό, ούτε όσον αφορά την προσωπική μας ζωή, την οικογένειά μας, τους άλλους ανθρώπους, τους αδερφούς μας ή την Εκκλησία ακόμη. Δεν εξαρτάται το μέλλον από την αδυναμία του παρόντος. Το μέλλον εξαρτάται από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για τον Πέτρο έχει ωραίο έργο ο Χριστός παρόλη την αδυναμία του. Και αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Αδερφέ μου, εάν είσαι και το ξέρεις αδύνατος, πήγαινε πλησίασε το Θεό να σου πει τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια για να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει και να σου φανερώσει και τη δύναμή του. Αλλά και αν έχεις δύναμη τώρα, μην καυχέσαι,
μην κοκορεύεσαι, λένε οι άνθρωποι, αλλά πήγαινε στον Κύριο και ζήτησε του χάρη και έλεος να συνεχίσει έτσι και ακόμη περισσότερο. Το παρόν δεν προεξοφλεί το μέλλον, είτε σε αδυναμία αν βρίσκεται ο άνθρωπος, η εκκλησία, η οικογένεια, το περιβάλλον, αλλά ούτε προεξοφλεί το μέλλον αν βρίσκεστε σε απόλυτη δύναμη. Ούτε σε απόλυτη αδυναμία, ούτε σε απόλυτη δύναμη. Τώρα πια μπαίνει το βάρβαρο σχέδιο του διαβόλου εναντίον του Ιησού. Τον πάνε στο Πιλάτο. Ο Πιλάτος είναι ενημερωμένος από τη γυναίκα του, καθώς επισκέφθηκε αυτήν ο Θεός και της είπε, πες του να απέχει από το αίμα του δικαίου. Αγωνίζεται, παρόλο που έχει την απόλυτη εξουσία, αλλά το ότι έχει την απόλυτη εξουσία δεν σημαίνει ότι δεν φοβάται σαν άνθρωπος. Φόβος είναι κάτι άλλο από την εξουσία. Φοβάται την κατηγορία, την καταγγελία, ότι υπερασπίζεται έναν αιρετικό εις βάρος του Κέσαρα. Η εξουσία του Πιλάτου στηρίζεται στον Κέσαρα, γι' αυτό και φοβάται μη τη χάσει. Εάν η εξουσία όμως που έχει ο άνθρωπος στηρίζεται στο Θεό, δεν φοβάται μήπως τη χάσει. Πού στηρίζουμε την εξουσία μας, δηλαδή στην πραγματικότητα που ελπίζουμε και που είμαστε ακουμπισμένοι. Αν στηρίζουμε την εξουσία, τη δύναμη, το παρόν μας και το μέλλον μας σε ανθρώπους, είτε στον εαυτό μας που είναι άνθρωπος, είτε σε άλλους ανθρώπους, το παιχνίδι το χάσαμε. Θα μείνουμε τελικά σαν την αγριομυρίκη στην έρημο. Εάν όμως στηρίζουμε την εξουσία μας, τη δύναμή μας, το μέλλον μας στο Χριστό, τότε σωθήκαμε, γιατί απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού και την υπόσχεση του Θεού που είναι αμετάβλητες. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Από μας εξαρτάται σε ποια κατηγορία ανθρώπων μπαίνουμε με βάση το Λόγο του Θεού. Στην κατηγορία των ευλογημένων του Πατρός, ελπίζοντας στο Χριστό και μόνο στο Χριστό, ή στην κατηγορία των καταραμένων του Πατρός, ελπίζοντας σε ανθρώπους ή σε καταστάσεις ή σε περιστάσεις ή σε δυνάμεις. Ο Πιλάτος δεν κατάφερε να τους πείσει και δεν ήταν δυνατό να καταφέρει να τους πείσει, γιατί ήδη τους είχε πείσει ο διάβολος. Αυτό σκέφτηκε, αφού αγωνίστηκε πραγματικά να ελευθερώσει τον Ιησούν και χρησιμοποίησε ακόμη και τον Βαραβά, λέγοντας ποιο θέλετε να σας ελευθερώσω και να σας χαρίσω, τον Βαραβάνη τον Ιησούν. Όλος ο λαός Ισραήλ είπε, τον Βαραβά θέλουμε, τον Ιησούν Σταύρωσον, ώστε αναγκάστηκε να κάνει κάτι το οποίο θεώρησε ότι τον ελευθερώνει από την απόφασή του να τον παραδώσει για σταύρωση, τον αθώο που ξέρει ότι είναι αθώος, δεν βρήκε ενοχή απέναντί του σε αυτόν, αποφάσισε να καταδικάσει τον αθώο, και αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος και η συνέχεια της ζωής του ήταν άσκημη, γιατί κατεδίκασε τον αθώον χάριν προσωπικού συμφέροντος. Ενώ είχε την εξουσία να τον ελευθερώσει και βέβαια η ζωή του να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, αλλά δεν γινότανε, δεν μπορούσε, και ήταν άνθρωπος με εξουσία μεν ενώπιον των ανθρώπων, εντελώς αδύναμος όμως ενώπιον του Θεού. Και τότε ήταν που έπλυνε τα χέρια του και είπε, το αίμα αυτού επάνω σας. Πολύ σοβαρό αυτό. Και όλος μαζί ο λαός Ισραήλ και πάλι ομόφωνα φώναξαν, το αίμα αυτού επάνω μας και πάνω στα παιδιά μας, και όπως είπαν και έγινε. Είναι το 63 περίπου που γράφτηκε το Ευαγγέλιο αυτό,
σε 7 χρόνια θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο οι άνθρωποι εδέχθησαν. Το αίμα αυτού στην κεφαλή τους και μετά πολλά χρόνια με τον Χίτλερ και με τους Ναζί στα παιδιά τους. Γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, τελικά θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό που επιλέγει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό γεγονός, αδελφοί, η επιλογή μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο, και ο αγιασμός μας. Εάν η επιλογή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, είναι πολύ σοβαρό το γεγονός αυτό, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αν όμως δεν διατηρήσεις τον αγιασμό σου, ο Θεός δεν μπορεί να παραμείνει μαζί σου. Ενώ και λάθος να κάνεις την οδηγία του Θεού, αν διατηρείς την ζωή σου τον αγιασμό και την αφιέρωση στο Θεό, τότε ο Θεός θα κάνει χάρη και θα είναι μαζί σου και στα λάθη σου. Και αυτή είναι η ασφαλειά μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας και στα λάθη μας ακόμη. Και θα είναι όταν έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας σε Αυτόν και αγωνιζόμαστε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, για την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, ανεφ του οποίου κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Αγία ζωή, αφιερωμένη ζωή στον Θεό, που εξασφαλίζεται με μετάνοια, εξομολόγηση και είσοδο με το αίμα του Χριστού και δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου στα Άγια του ουρανού, στο θρόνο της χάριτος του Θεού, για να βρίσκουμε έλεος και να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη ενώπιον του Θεού και για το παρόν και για το μέλλον μας. Ο αγιασμός, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι απλό, απαραίτητο, αλλά και πάρα πολύ δύσκολο. Μελέτη του Λόγου του Θεού, προσοχή, πολύ σοβαρό, στον εαυτό μας πρώτον και στη διδασκαλία δεύτερον. Δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός με διδασκαλίες αλλότριες, εκτός αν είναι εξαγνίας απόλυτης. Αλλά όταν κηρύτε το Λόγος του Θεού και εσύ τον αρνείσαι με ιδιογνωμοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει αγιασμός στη ζωή σου, γιατί δεν δέχεσαι τη διδαχή των Αποστόλων, το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρξει εύνοια Θεού. Πρόσεχε σε Αυτόν και στη διδασκαλία. Εάν στη διδασκαλία ο άνθρωπος είναι απρόσεκτος, τότε ούτε τον εαυτό του θα σώσει, ούτε τους ακούοντας Αυτόν. Αν ο άνθρωπος είναι προσεκτικός στη διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, γι' αυτό και ο Κύριος μας έσχατες ημέρες τι είπε, βλέπετε μη σας πλανήσει της. Η γένουσα διδασκαλία, αδελφοί, είναι απόλυτη. Δεν παίζεται. Είναι απόλυτη. Και δεν μπορεί να έχεις εσύ την υγιένουσα διδασκαλία και όλοι οι άλλοι να μην την έχουν. Τότε αυτό είναι εγωισμός, όταν διαφωνείς με όλους, υπερηφάνεια, ιδιογνωμοσύνη, που θα οδηγήσει σε κακή συνέχεια. Προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, τις έσχατες ημέρες, βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Υπάρχουν πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι. Υπάρχουν πολλοί ψευδοπροφήτες. Εμείς να μένουμε στο Λόγο του Θεού, είναι η ασφάλειά μας. Στον απόλυτο Λόγο του Θεού. Και έχουμε τόσο όμορφες καταστάσεις που δεν θα μας αφήσουν να πλανηθούμε. Ο Θεός επέτρεψε να υπάρχει το σύμβολο της πίστεως για να αποκαλύπτονται οι αιρετικοί. Ο Θεός αποφάσισε να υπάρχει παγκόσμια ο Λόγος του Θεού και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για να φαίνονται υπάκουοι. Ας μένουμε, αδερφοί αγαπητοί, ταπεινά
για να εξασφαλίζουμε την καλή συνέχεια στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό για την πρώτη, εκείνη την αρχαία Εκκλησία που δημιούργησε τον κανόνα για να ξέρουμε ποια είναι η Γραφή και προσδιορίσε τότε το σύμβολο της πίστεως για να ξέρουμε ποιες είναι οι αιρέσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό να μένουμε ευγνώμονες. Όταν ακούς άνθρωπο που να λέει «Δεν δέχομαι το σύμβολο της πίστεως, φύγε», έχει καβαλήσει το καλάμι που λένε οι άνθρωποι. Υπερηφανεύτηκε. Έχασε το δρόμο του. Και να προσεύχεσαι να τον επιστρέψει ο Θεός. Γιατί υπάρχει από εκεί και πέρα κακή συνέχεια. Προσέχετε στον εαυτό σας και στη διδασκαλία. Βεβαίως το σύμβολο της πίστεως δεν είναι θεόπνευστο. Ούτε και ο κανόνας είναι θεόπνευστος. Αλλά ο Θεός φρόντισε μέσα στην αιώνια προνοιά Του οι άνθρωποι εύκολα να μπορούν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Να μένουμε, αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ. Να μένουμε για να έχουμε καλή συνέχεια. Γιατί εάν δεν μένουμε και η συνέχεια μας καταστραφεί, εμείς θα έχουμε την ευθύνη. Και καλύτερα, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, να μένεις περιμένοντας το Θεό να ενεργήσει, παρά με υπερηφάνεια, με εγωισμό, με σαρκικό φρόνημα, να ξεφεύγεις από τα αρχαία όρια που έθεσαν άνθρωποι του Θεού. Αλλά και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που κηρύτεται στην εκκλησία που πηγαίνεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί η συνέχεια της ζωής μας, εξαρτάται από μας. Τώρα λοιπόν ήρθε το κρίσιμο. Αφού πέρασε και από τον Ηρώδη και ο Ηρώδης ζήτησε θαύματα από αυτόν και βρέθηκε και πάλι αναμάρτητος, τον παρέδωσαν στους στρατιώτες και πάλι η Γραφή λέει συγκαλούσε όλο το τάγμα των στρατιωτών. Απίστευτο. Όλο το τάγμα των στρατιωτών για να βασανίσουν τον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων. Και εν τέλει τον ανέβασαν επάνω στο Σταυρό. Και εδώ τώρα αρχίζει το μαρτύριο για 6 ώρες. 9 το πρωί τον σταύρωσαν. Και ενώ τον σταύρωναν, ο Κύριος είπε τον πρώτο λόγο πάνω στο σταυρό: «Πάτερ, συγχώρεσε αυτούς, διότι δεν εξεύρουν τι πράττουνε». Αντί να σκέφτεται τις πληγές του, αντί να σκέφτεται αυτός είναι ο Χριστός και ευχαριστούμε τον Θεό για Αυτόν, αντί να σκέφτεται τις πληγές του, τον οδυνδισμό του, αντί να σκέφτεται ότι ο πατέρας του ήδη έστρεψε το πρόσωπό του από Αυτόν, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς προσευχήθηκε για αυτούς που τον κάρφωναν. Για την ψυχή τους. Για τη συγχώρεσή τους. Συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και στη συνέχεια έβλεπε κάτω τους στρατιώτες σύμφωνα με το Λόγο του Θεού με κλήρο να διαμερίζονται τα ημάτια του. Και δίπλα τον Ιωάννη, τον άνθρωπο που ήταν σε όλη του τη ζωή σφόδρα αγαπητός, γιατί ποτέ δεν τον εγκατέλειψε και ποτέ δεν μίλαγε. 2 τον ακολούθησαν μέχρι τέλους. Ο Πέτρος, που όμως μίλαγε μέχρι που ήρθε σε αυτόν, και ο Ιωάννης που ήταν πάντοτε και κλειμένος στον κόλπο του, αλλά ποτέ δεν μίλαγε. Άκουγε μόνο τα χαρακτηριστικά του σφόδρα αγαπητού ανθρώπου στον Θεό αλλά και στους ανθρώπους. Αλλά δίπλα και τη μητέρα του, την οποία από εδώ και πέρα ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν την αποκαλέσει πλέον μητέρα, αλλά μητέρα του Ιωσή και των αδελφών του, τον Κατασάρκα, η οποία δεν έφυγε ποτέ από δίπλα του. Μαζί με την άλλη ευλογημένη γυναίκα, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία είχε ελευθερώσει
από τα 7 δαιμόνια της αμαρτίας της και η οποία είχε ευθύς εξ αρχής πάσει κατά πάσα πιθανότητα το αλάβαστρον του μύρου και με δάκρυα στα μάτια σπόγγιζε τα πόδια του και άλυφε την κεφαλή του με το μύρο αυτό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που τον ακολούθησαν μέχρι τέλους. Και ο δεύτερος λόγος που είπε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολοθά ήταν «Η μητήρα αυτού, καθώς είδε και τους αδελφούς αυτού, είπε στη μητέρα και στο μαθητή, «Γίνε, αυτός είναι ο γιος σου», και επιταλέγει προς τον μαθητή, «Ιδού η μήτρη σου». Και από εκείνης της ώρας ο ευλογημένος μαθητής και ο σφόδρα αγαπητός πήρε τη μητέρα του Ιησού σπίτι του. Το πιο αγαπημένο πρόσωπο σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Στη συνέχεια πέρασαν 3 ώρες ατέλειωτες. Το αίμα του έσταζε. Στο κεφάλι του είχε στέφανο εξάκανθον και πάνω στο σταυρό έλεγε «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων» που είχε γράψει ο Πιλάτος. Εκεί όλοι τον ονείδιζαν και εδώ είναι ο τελευταίος πειρασμός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πρώτα οι διαβαίνοντες, οι περαστικοί, τον ονείδιζαν λέγοντες «Νάτος, αυτός που είπε ότι θα χαλάσει τον ναόν και σε 3 μέρες θα τον οικοδομήσει. Ας σώσει τον εαυτόν του και ας κατεβεί από το σταυρό και ας πιστέψουμε». Και τ' άκουγε αυτά πάνω στο σταυρό, ενώ έτρεχε το αίμα του το Άγιο, το αναμάρτητο, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στη συνέχεια οι γραμματείς και οι αρχιερείς και που και αυτοί τον έβλεπαν και χαίρονταν για το κατόρθωμά τους. «Αυτός είναι ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατεβεί τώρα από το σταυρό να τον δούμε και να πιστέψουμε». Και τέλος οι 2 ληστές. Και οι 2 τον ονείδιζαν. «Αν είσαι αληθώς Υιός Θεού, κατέβασε ή σώσε τον εαυτό σου και σώσε και εμάς». Και έτσι πέρασαν 3 ατέλειωτες ώρες. Και στο τέλος των 3 ωρών, ο ένας από τους 2 ληστές, ο εκ δεξιών, πρόλαβε την τελευταία στιγμή. Και ενώ τον ονείδιζε ακόμη ο εξ αριστερών, ο εκ δεξιών ήρθε σε αυτόν. Να προλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, να προλαβαίνουμε. Να προλαβαίνουμε πρώτοι να ζητάμε συγγνώμη και στο Θεό και στους ανθρώπους. Πρώτοι να ταπεινωνόμαστε. Πρώτοι να μετανοούμε, πρώτοι να εξομολογούμεθα, μην επηρεαζόμαστε από τους άλλους. Να τρέχουμε πρώτοι στο θέλημα του Θεού. Πρόλαβε ο εκ δεξιών. Για λίγα λεπτά ίσως, πριν έρθει σκότος μέγα σε όλη την ανθρωπότητα. Και είπε, μη τον ονειδίζεις, εμείς δικαία πάσχουμε προς τον εξ αριστερών ληστή. Και στρεφόμενος προς τον Κύριο είπε το φοβερό, «Θυμήσουμε Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», μέσα σε λίγες λέξεις περιέγραψε όλο το μυστήριο του Ιησού Χριστού, Κύριος βασιλιάς της βασιλείας των ουρανών. «Θυμήσουμε». Και ο Ιησούς άμεσα απάντησε στη μετάνοια και στην επίκληση του ονόματος του από τον εκ δεξιών ληστή λέγοντας «Αληθώς λέγω σήμερον εσύ θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Εδώ έχουν μπερδευτεί κάποιοι λέγοντας «σήμερον», άρα θα είναι στον Άδη και ό,τι μπορούν βγάζουν από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι απαντάει όχι σαν άνθρωπος τώρα, αλλά σαν Θεός, σαν Υιός του Θεού. «Σήμερον θα είσαι εκεί που είμαι και εγώ στον παράδεισο, ο Λόγος του Θεού». Και δεν έπαψε ποτέ να είναι στον ουρανό
ο Ιησούς Χριστός, καθώς είναι Θεός αλλά και άνθρωπος. Και επέρχονται τώρα μπροστά άλλες 3 ώρες, όπου σκοτάδι καλύπτει όλη την ανθρωπότητα. Φαθή σκοτάδι, κρύφτηκε ο ήλιος. Και στο τέλος αυτών των 3 ωρών, σταυρώθηκε στις 9 το πρωί, στις 12 εξομολογήθηκε και σώθηκε ο εκδεξιών ληστής, και τώρα στις 3 το μεσημέρι, λίγο πριν το θάνατό του, έκραξε ο Κύριος μας «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή», «Θεέ μου, Θεέ μου», όχι «διατί», το κείμενο λέει «Ιστί με εγκατέλειπας», «Ιστί», πολύ ωραία έκφραση, «με εγκατέλειψες», αλλά «Ιστί» για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όχι για μένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό με εγκατέλειψες. Σωστό είναι το «διατί», αλλά το «ιστί» είναι πάρα πολύ όμορφη έκφραση ελληνική. Σε ποιο πράγμα? Για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και στη συνέχεια, λίγα λεπτά μένουν για το θάνατό του, για να πληρωθεί η γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού, φωνάζει «διψώ». Και εκεί έγκυτο αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγων από όξους, περιέθεσαν εισίσωπον και πρέσφεραν εις το στόμα αυτού. Αντί για νερό του δώσανε ξύδι. Και έφτασε το τέλος. Ότι λοιπόν έλαβε το όξος, είπε «τετέλεστε». Και καθώς είπε «τετέλεστε», στρέφει το βλέμμα του στον πατέρα του, γιατί τέλειωσε η διαδικασία του, τέλειωσε το έργο του, και λέγει «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω πλέον το πνεύμα μου». Και εκεί ξεψύχησε. 6 ώρες. 6 ώρες βασανιστικές για αυτόν, σωτήριες για μας. 6 ώρες βασανιστικές για αυτόν και ένδοξες για το μέλλον του. Μόνο 6 ώρες. Τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά τόσο μεγάλο το έργο της θυσίας. Ο εκατόνταρχος που ήταν εκεί και είδε ότι έγινε σεισμός μεγάλος, ανοίχθηκαν τα μνημεία και οι νεκροί αναισθήθηκαν. Κάποιοι νεκροί αναισθήθησαν. Και ομολόγησε «αυτός πραγματικά είναι ο Υιός του Θεού». Τώρα πια το έργο αναλαμβάνει ο Πατέρας. Αν και συνεχίζεται το έργο του Χριστού, καθώς βρίσκεται στον Άδη, και εκεί θα κηρύξει τη Βασιλεία των Ουρανών ανάμεσα στους νεκρούς, στις ψυχές όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στον Άδη. Σαν άνθρωπος κήρυξε στη γη, σαν ψυχή θα κηρύξει τους νεκρούς. Αλλά τώρα το έργο το έχει αναλάβει ο Πατέρας. Τώρα πρέπει να ταφεί κατά τας γραφάς. Γιατί όλα όσα συνέβησαν στη ζωή του, συνέβησαν κατά τας γραφάς. Γιατί όλα είναι προφητευμένα τα οποία επρόκειτο να γίνουν και πρόκειται να γίνουν. Τίποτα δεν κάνει ο Θεός αν δεν αποκαλύψει το έργο του στους δούλους του, τους προφήτες. Και ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ένας άνθρωπος πλούσιος, βουλευτής, έντιμος, που περιμένει τη Βασιλεία του Θεού, έβαλε ο Θεός στην καρδιά του να ζητήσει το πτώμα. Ο Πιλάτος παρεξενεύθηκε και αποφάσισε να επιβεβαιώσει το θάνατό του στέλνοντας στρατιώτες, τρύπησαν το σώμα του, την πλευρά του, και βγήκε αίμα και νερό που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Και γατας γραφάς τον ετάφη μεταξύ των πλουσίων. Ήταν πλούσιος ο Ιωσήφ και τον έβαλε σε έναν
τάφο που δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί από ανθρώπους. Τώρα ποιοι έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής του? Λίγες γυναίκες. Πόσο χαίρομαι για τις γυναίκες που ακολουθούν τον Χριστό και τον ακολουθούν μέχρι το τέλος. Δεν έμεινε κανένας άλλος. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης, όλοι διασκορπίστηκαν. Δεν περίμεναν 6 ώρες. Κάποιες γυναίκες όμως περίμεναν μέχρι τέλους και είδαν που τον έθαψαν. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, τις γυναίκες πιστεύω, επειδή είναι σκεύος ασθενέστερο βάσιμα, τις αγαπάει ιδιαίτερα ο Χριστός αν μένουν μέχρι τέλους. Σκεφτείτε ότι την Ανάστασή του την απεκάλυψε πρώτα σε γυναίκα και μάλιστα σε αυτήν που έμεινε μέχρι τέλους, στην Μαρία τη Μαγδαληνή. Είδαν που τον έθαψαν και έφυγαν όλοι. Ο Κύριος στον τάφο, οι μαθητές διασκορπισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων μη τους συλλάβουν και αυτούς, και οι γυναίκες γεμάτες πένθος, θλίψη και πόνο στην καρδιά τους για το θάνατο του αγαπημένου τους, του Κύριού τους και η Μαρία του γιού της. Αν τέλειωνε εδώ η ιστορία του Χριστού, θα ήταν μια δραματική ιστορία που θα μας έφερνε δάκρυα και πόνο στα μάτια μας. Αλλά δόξα στο Θεό που δεν τέλειωσε εκεί. Εκεί άρχισε. Από εδώ και πέρα, αδερφοί, θα δούνε οι άνθρωποι, θα δούμε και εμείς, ότι ο Χριστός πέθανε, αλλά ότι ο Θεός τον ανέστησε. Και τώρα δεν είναι πεθαμένος να τον κλαίμε. Για τον εαυτό μας κλαίμε, για την συνέχεια μας κλαίμε, για την πορεία μας κλαίμε. Για τον Χριστό όμως ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Γιατί είναι ανεστημένος, κάθεται στα δεξιά του Πατρός, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι ανάμεσά μας. Αλληλούια. Είναι εδώ, αλλά είναι και μέσα μας. Και είμαστε μέσα Του. Και είναι Αυτός που φροντίζει για τη συνέχεια της ζωής μας. Ο Χριστός ανεστήθη. Εκείνο που ευχόμαστε είναι καλή Ανάσταση και σε εμάς, αδερφοί. Αμήν.